Λοιπόν, ένας από τους μηχανισμούς επίσης, επειδή πονάει και κουνιέται ο άρρωστος στην κυστεοσκόπηση, όχι την εύκαμπτη, είναι ότι μπορούμε να τραυματίσουμε και την ουρήθρα, να τραυματίσουμε και το συναγκώδες και να προκαλέσουμε πλάκα και περονιέ ή ιατρογενείς. Γίνονται αυτές και όταν δεν μπαίνει το ρεζεκτοσκόπιο και σκουντάτε, οι πιθανότητες να κάνετε και φλεβική διαφυγή και αισθητική λειτουργία και περονιέ αυξάνουν. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, το θέμα σήμερα ζήτησε τη βοήθεια και του Γιάννη του Μικονιάτη και του Δημήτρη του Καλυβιανάκη για να έχουμε παρέα, να το παρουσιάσουμε μαζί. Είναι η νόσος περονιέ. Και να προσπαθήσουμε λίγο στο θολό τοπίο που όλοι αντιμετωπίζουμε να βάλουμε λίγο μια τάξη, να βάλουμε μια σειρά. Πού είναι το που αλλάζουμε τις διαφάνειες? Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω μια σειρά από ερωτήματα και θέλω λίγο τη βοήθειά σας για να τα αντιμετωπίσουμε. Πώς προκαλείται η περονιέ? Κύριε Παπακοσταντίνου, πώς προκαλείται η περονιέ? Όπως προείπατε, μετά από ιατρογενή τραυματισμό είναι ένας μηχανισμός. Αυτός είναι ο πιο σπάνιος, ευτυχώς. Και υπάρχει και η συγγενής μορφή της περονιέ? Όχι. Υπάρχει. Δεν είναι περονιέ. Υπάρχει συγγενής καμψιπαιούς, μία οντότητα, νόσος περονιέ, άλλη. Αυτά τα δύο δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, να κάνουν τον πρώτο διαχωρισμό. Συγγενής κάμψη, δεν υπάρχει πλάκα, δεν υπάρχει περονιέ, είναι διαφορετικό. Είναι γενετικά προκαθορισμένη μία ανάπτυξη του ινόδη χιτών από τη μία μεριά και από εκεί γίνεται η κάμψη. Και συνήθως είναι 99% προς τα κάτω, διότι ουσιαστικά γίνεται το προς τα κάτω γιατί σταματάει να αναπτύσσεται το κομμάτι της ουρήθρας και του ινόδη χιτώνα από κάτω και συνεχίζει το από πάνω και το τραβάει το πέος από κάτω, γι' αυτό και 99% είναι προς τα κάτω η συγγενής κάμψης. Ενώ αντίθετα, πού είναι συνήθως η κάμψη, αγαπητέ μου συνάδελφε, στην περονιέ? Από πάνω. Είναι από πάνω. Ενώ είπα αντίθετα πού είναι, αλλά ήμουν να το... Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι η αιτία όμως, δεν μάθαμε. Ποια είναι η αιτία της περονιέ? Από ό,τι γνωρίζω είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα το πει κανένας? Νόσος του Πουιτρέν. Νόσος του Πουιτρέν. Θα πει κανένας το 99% ποιο είναι? Κάκωση. Τραύμα ρε παιδιά, τραύμα. Το λέω 30 χρόνια, τραύμα. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που κινδυνεύουν περισσότερο? Η διαβητική. Λοιπόν, σωστά. Ό,τι έχει κάνει με παράγοντα κινδύνου για να αναπτύξω. Όλοι αυτοί οι συμπαραμαρτούντες. Okay. Είναι από τους νέους ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Κοινή λογική. Πιο δραστήριοι σεξουαλικά για αυτοί που θέλουν παράξενες στάσεις. Έλα. Κοινωνικά αυτό θα το πούνε και οι κάμερμαν εδώ πέρα. Λοιπόν. Πόσο χρόνο κάνει για να γίνει πλάκα, ξέρει κανένας? Κυρία Παλατιανού, πόσο χρόνο κάνει για να γίνει πλάκα? Μερικές εβδομάδες λέει, συμφωνείτε? Κύριε Κουσουρνά, το ξέρετε? Στο μικρόφωνο. Ναι, το ερώτημα είναι αν θα κάνει κάποια στιγμή πλάκα. Τρίπλα, Λοιπόν, το κακό είναι ότι βλέπουμε μια πλάκα. Λέγαμε ότι θέλει ένα χρόνο για να σταθεροποιηθεί, μα πού ξέραμε πότε άρχισε? Δεν ξέρουμε την αρχή του για να παρακολουθήσουμε τη φυσική ιστορία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε? Λοιπόν, πονάει? Πες, κύριε Παυλάκη. Πονάει στην αρχή, στην οξία φάση, πιθανόν μετά το τραυματισμό. Πονάει στην αρχή, μάλιστα. Μέχρι να σταθεροποιηθεί ίσως η πλάκα. Σταματάει ο πόνος? Είναι λιγότερο έντονος. Θα είναι λιγότερο. Λέγεται άλλος. Εξαρτάται την κάψη. Εξαρτάται την κάψη. Στην πορεία, ναι. Γιατί πονάει τότε? Γιατί προσπαθεί να ευθιαστεί το πέος λογικά. Προσπαθεί να ευθιαστεί. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Άρα καλά έκανα και το βάλα το θέμα για να μάθετε όλες τις απαντήσεις σωστές.
προκαλεί στη δική του λειτουργία, αυτή είναι η εύκολη, ναι, σε κάποιους και σε κάποιους άλλους δεν προκαλεί, γιατί... Έχετε σκεφτεί ποτέ? Είναι στο μικρόφωνο, δεν μπορώ να ακούσω, δεν είμαι υπερχητικό. Αν δεν ενοχλεί, τον άρρωστο και δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Ωραία, άλλη περίπτωση που να προκαλεί στη δική του λειτουργία και μόνιμη. Έλα, λίγο φαντασία. Κουσουνά, απαγορεύεται να μιλάς από εδώ και πέρα. Θα σε ρωτάω εγώ μόνο στα δύσκολα για να δείχνω ότι δεν ξέρεις. Ρε παιδιά, άμα η πλάκα πάει και στραγγαλίζει όλη την αρτηρία, πώς θα αιματωθεί το πέος? Και εκεί δεν γίνεται τίποτα. Σκοπός είναι να μην φτάσει να τη στραγγαλίσει, να προσπαθήσουμε, αν μπορούμε όμως να τη σταματήσουμε. Τι διαρροστικό έλεγχο κάνετε? Παίρνετε το ιστορικό, λέει ο άλλος μου στράβωσε. Οκ, τι κάνετε? Ψηλάφιση. Άλλο? Υπέρηχο. Και τι, μάλιστα. Και άλλο, πριν από το υπέρηχο? Φωτογραφία. Φωτογραφία. Ευτυχώς τώρα με τα κινητά οι περισσότεροι έρχονται και άμα τους πεις καμία φωτογραφία είτε βγάλει, λένε ναι, μισό λεπτό και σου βγάζει το κινητό και σου δείχνει φωτογραφίες. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί ήταν τηλεπορία, πού να βρω μηχανή, πώς να το κάνω τώρα. Στο ιατρείο μου, 8 στους 10 είναι, έχουν φωτογραφίες στο κινητό όταν θα πρώτο έρθουν. Οπότε έχουμε εξασφαλιστεί με αυτό. Ωραία. Υπέρηχο, μάλιστα. Κάνετε υπέρηχο. Γιατί κάνετε υπέρηχο? Πότε το κάνετε? Τι θέλετε να δείτε στο υπέρηχο? Ποιος κάνει υπέρηχο? Καλά, εσύ δεν μιλάς. Πέστε, συνάδελφε, γιατί κάνετε υπέρηχο, τι θέλετε να δείτε στο μικρόφωνο? Υπέρηχο κάνουμε, το τι θα δούμε. Κάνουμε υπέρηχο γιατί συνηθίζουμε να κάνουμε. Τι θα δούμε είναι το πρόβλημα. Έλατε, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Έτσι, είναι ένα δύσκολο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως. Και μάλιστα τώρα για να θυμηθώ το γεννηματάς και τα παλιά με τον Γιώργο Δημητριάδη, θυμάσαι όταν είχα πρωτόρθει με τη Μέρη την Αρβανίτη που είχαμε κάνει εκείνη με τον Μπέκο πρώτη όνομα που παρακολουθούσαμε όλους με υπέρηχο και περιγράψαμε στο Journal of Urology πριν από 20 χρόνια η φυσική ιστορία της νόσου Περονιέ μέσα από υπέρηχους. Πρώτο όνομα Αθανάσης ο Μπέκος και η Μέρη Αρβανίτη. Είναι η διευθυντήρια σήμερα του ακτινολογικού, τότε νεοδιοριστήσα επιμελήτρια Β' Ροδούλα Κοτακίδου. Λοιπόν, και όταν είχα γυρίσει από την Αμερική και λέω: θα κάνω υπέρηχο, και μου λέει: τι θα κάνεις? Λέω: μην ασχίσεις. Λέω: θα το κάνω εγώ, θα σου δείξω πώς γίνεται, μετά θα το κάνεις εσύ. Και λέει: τι με βάζεις να κάνω? Αλλά μετά έγινε σούπερ. Πάθαμε και τρίπλεξ, μας τα έκανε όλα. Σούπερ. Πριαπισμούς, αρτηριακούς, τα πάντα. Όλα μαζί. Λοιπόν, ποιες είναι οι φάσεις της νόσου Περονιέ? Πόσες φάσεις έχει? 2, 3, 4, 5, πόσες είναι οι φάσεις της νόσου Περονιέ? 3. Ποιες είναι? Μάλιστα. Οκ. Γιάννη Μηγωνιά, για τη μάση σου, όλο καινούρια θα μας πεις. Πώς διαγνώσκεται η σταθεροποίηση της νόσου που θέλουμε για να χειρουργήσουμε? Μπορεί να μας πει κάποιος? Ούτε αυτό το ξέρουμε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα ένα γκάλωπ. Ποιες μη χειρουργικές θεραπείες, πόσοι δίνετε φάρμακα για την νόσου Περονιέ? Ωραία. Πόσοι δίνετε ποτάμπα? Ωραία. Κόψε την. Να τελειώνουμε γρήγορα. Πριν το πει ο Γιάννης ο Μικογιάτης. Λοιπόν, πόσοι δίνετε τα αμοξυφένη? Πόσοι δίνετε άλλα ματζούνια? Λοιπόν, οκ, όλα αυτά πρέπει να κοπούν. Θα τα αναθεωρήσουμε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, πόσοι δίνετε επιμηκυντή? Traction devices. 1, 2, 3. Οκ. Πόσοι αντλία κενού? Κανένας, αυτό είμαι σίγουρη. Κανένας. Οκ. Πόσοι έχετε δοκιμάσει κρουστικά? 1, 2, 3, 4, 5. Μάλιστα. Πόσοι έχετε δοκιμάσει ενέσει στη βλάβη? 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. Η κολαγενάση έφυγε, δεν μπορεί να τη βρείτε πέρα, οπότε ξεχάστε την, έτσι. Αποσύρθηκε από την Ευρώπη, από την εταιρεία, γιατί δεν τη συνέφερε η διακίνηση, έτσι. Ήταν πολύ ακριβή για με μικρό αποτέλεσμα. Πόσοι δίνετε PDE5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό το λέω χρόνια, κάτι έχει γίνει. Οκ. Λοιπόν, και θα θέλετε... Επέστω. Κάποιο διάστημα υπήρχαν κάποιες μελέτες που είχα διαβάσει για το ταροντάλ, την πεδοξυφιλίνη. Ναι. Το είχα δοκιμάσει, μπορώ να σου πω.
Είχα δει όμως κάποια. Είναι στα αγγεία. Κοίταξε. Ναι. Είναι τέτοια η περίπτωση. Λοιπόν, να σου βάλω εγώ ένα άλλο δύσκολο ερώτημα. Μου έρχεται ένας και είναι έτσι. Δώσ' ό,τι θέλεις. Περίμενε. Και σε λίγο καιρό γίνεται έτσι. Ευθύς. Μετά από 6 μήνες. Και σου λέει, γιατρέ, ευθυάστηκε. Τι έγινε. Και ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να του κάνεις αμέσως. Αμέσως. Λέγε. Είσαι ο μικρόφωνο, ρε παιδιά. Πάτα μικρόφωνο. Σταθεροποιήθηκε η πλάκα και το ρωτάς αν πονάς. Άμα σταμάτησε να πονάς. Σταθεροποιήθηκε και πώς γύρισε και έγινε ευθύ. Τι σταθεροποίηση είναι που έγινε ευθύ. Εκεί μπορεί να ήταν κάποιο άλλο θέμα, να μην είχε. Ρωτάς αν πονάς ξανά. Μπορεί να μην ήταν θέμα. Γι' αυτό, όχι, μην μιλάτε όλοι μαζί, ένας-ένας. Πες. Εδώ μπορεί να ήταν κάποια νόσος του μοντόρ, μπορεί να είναι. Και αυτό υπάρχει περίπτωση. Και να το στρίψει το πέος, έτσι. Μπορεί να έχει και μια μικρή κάμψη. Δεν το έχω δει ποτέ, μου μπορεί. Okay. Σφύρο, τι θες να πεις. Μήπως αν ξαναξεκίνησε πόνος. Τι ερώτηση. Μήπως ξαναγυρνάει για να κατέβει τον αμπροσάκι. Μήπως έγινε πλάκα από την αντίθετη πλευρά. Μπράβο. Λοιπόν, άρα μπορεί να αποκατέστησε ο οργανισμός στη βλάβη, αλλά μπορεί να προχώρησε από την άλλη μεριά, να το τράβηξε και από κάτω να το ευθείασε. Άρα κλινικά η ερώτηση για να καταλάβει τι από τα δύο που γίνεται, ποια είναι. Μπράβο. Μπράβο. Τα κλινικά μας τρίκ. Το ιστορικό, ρε παιδιά, το επιμένω τρίφωνα, 20 χρόνια με ακούς, στα μαθήματά μου, το ιστορικό με απλές ερωτήσεις το βγάζεις. Κόντινε το πέος ή όχι εσένα που ευθιάστηκε. Άμα σου πει κόντινε, ξέρεις, έχει πάει από κάτω η πλάκα, έλα να δούμε στο υπέρηχο τι ζημιά έχει κάνει. Και μετά πρέπει να δούμε, έλα να δούμε αν έπαιξε στην αρτηρία. Αυτές οι λεμούμπου καλιού μπύρας είναι οι βλάβες που μπορεί να σου αρπάξουν στην αρτηρία. Έτσι. Μπράβο. Τέλειωσαν οι ερωτήσεις. Γιάννης Μικονιάτης, λίγο δώσαμε το ερώτημα. Πες μας λίγο τις απαντήσεις, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να το μάθουμε επιτέλους, γιατί έχει οριμάσει πια, σου παραδίδω τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάμε να δούμε απλά, είναι υπερονή μια συχνή πάθηση. Περίπου 1-9% από τη βιβλιογραφία, στο γενικό πληθυσμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το ποσοστό ανεβαίνει σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, όταν μιλάμε για πιο ειδικούς πληθυσμούς, όπως σε άντρες με αισθητική δυσλειτουργία, ζαχαροδευητικούς, μπορεί να φτάσει το 20%. Είναι το ίδιο σε μεγαλύτερους άντρες και σε νεότερους άντρες. Από ό,τι φαίνεται, άμα η υπερονή αναπτυχθεί σε ένα νεότερο άντρα, όπως βλέπετε, έχει ταχύτερη εξέλιξη. Συνήθως, βέβαια, βλέπουμε ότι αυξάνει η επίπτωση της νόσου σε ηλικίες πάνω από τα 50 έτη. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Προφανώς λέμε ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση, γιατί αλλιώς οποιοσδήποτε τραυματισμός θα οδηγούσε σε νέος οπερονή, που δεν συμβαίνει. Την ξέρουμε. Από ό,τι φαίνεται, δεν την ξέρουμε. Όλοι ψάχνουν να βρουν ποια είναι η γενετική προδιάθεση της νέος οπερονή. Τώρα, σε ποιους συμβαίνει, υπάρχει κάποιος πληθυσμός που είναι πιο επιρρεπής στο να κάνει νόσο περονή. Ό,τι επιδρά στα αγγεία, φαίνεται ότι επιδρά και στη δημιουργία πλάκας στην νόσο περονή. Έτσι, οι καπνιστές, άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα με δυσλιπιδεμία, ο ζαχαρός διαβήτης και άτομα γενικά με αγγειακές παθήσεις, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο περονή. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εδώ πέρα τώρα μας λέει ότι ό,τι είναι κακό για τη στήση, που ξέρουμε ότι το σιρογκόλος είναι ένα αγγείο, είναι κακό για τον εινόδη χιτώνα. Δεν σχέση έχει ο εινόδης χιτώνας, δεν είναι αγγείο. Εδώ με μπερδεύει. Έχει κανένας να μου το εξηγήσει αυτό. Γιατί οι παράγοντες κινδύνου, οι καρδιαγγειακοί, που είναι παράγοντες κινδύνου, όχι, okay, αγγειακής θετικής λειτουργίας, είναι και παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της νόσης του Περονιέ. Κλασική ιατρική βασικά, ισχαιμία, ανοξία, υποξία, ίνωση, ουλοποίηση. Τι είναι, μια ουλή. Άμα δεν έχουμε καλή αιμάτωση, τι θα γίνει, θα μεγαλώσει, θα γίνει πιο. Ένα τραύμα δεν θα κλείσει. Έτσι. Να σκεφτείτε λίγο για να πει, σας είναι πιο οικείο το διαβητικό πόδι. Το τι γίνεται. Με τα έλκη, τις νεκρός και τα λοιπά. Έτσι. Άμα έχει καλή κυκλοφορία και τα λοιπά, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα όμως είναι λίγο απίθανο από πλευράς αριθμών. Αν συλλογιστεί κανείς τη συχνότητα των συγκεκριμένων νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, θα περίμενε κανείς ότι και υπήρχε σαφής αιτιολογικός παράγοντας, έστω και σύνδεσης, νομίζω πως λείπει η ιστορία της πυροδότησης. Είναι κάτι άλλο το οποίο κάνει τον μπαμ εκεί πέρα. Γιατί αλλιώς... Τον μπαμ θα το πει τώρα. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει με νούμερα.
αυτή. Ναι, θα σου απαντήσω σε λίγο, να πει λίγο το μηχανισμό ο Γιάννης. Τώρα, σε αυτήν την ερώτηση που έγινε, ποια είναι η κλινική πορεία της νόσου, εγώ τα συζητούσα με τον κύριο Χατζηχρήστου παλαιότερα και του έλεγα για. Το γνώρισα μια κοπέλα, τους μεγάλους έρωτες, του έλεγα έτσι αυτό. Μου λέγε, είναι σαν την νόσο Περονή. Το βλέπει κάποιος έτσι. Ξεκινάει με δυνατό σεξ συνήθως. Πολλές φορές οι μεγάλοι έρωτες έχουν πόνο στην πορεία τους. Σιγά σιγά μπορεί το σεξ να μην είναι τόσο καλό και στο τέλος πάντα τα πράγματα στραβώνουν. Έτσι, εγώ θυμάμαι και θέλω να θυμάμαι την κλινική πορεία της νόσου Περονή. Δηλαδή, έχουμε πόνο σε όλους. Όχι σε όλους, περίπου όπως βλέπετε στους μισούς, θα αναπτυχθεί πόνος. Πόσο θα διαρκέσει, συνήθως θα υποχωρήσει μέσα στον πρώτο χρόνο. Στη δική της λειτουργία έχουμε πάνω από τους μισούς άντρες παραπονιούνται για στη δική της λειτουργία. Οι λόγοι όπως βλέπετε είναι και ψυχογενείς αλλά και οργανικοί. Και στο τέλος έχουμε τα πράγματα ότι στραβώνουν συνήθως. Έχουμε την κάμψη. Η κάμψη σε πάνω από τα μισά άτομα είναι πάνω από 30 μοίρες, άρα είναι μια κάμψη η οποία σίγουρα θα θελήσουν οι ασθενείς να έχουν κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως είναι ή ραχεία ή πλάγια, πιο σπάνια είναι ventral η κάμψη. Έχουμε μια αυτόματη ίαση με ερωτηματικό, αυτόματη ίαση, εξέλιξη νόσου όπως είπαμε πριν, στο 3 με 13%. Και έχουμε και κάποιες παραμορφώσεις όπως βλέπουμε, οι οποίες είναι πιο σπάνιες, αλλά γενικά μας δημιουργούν προβλήματα. Έτσι, έχουμε δύο φάσεις, διακριτές φάσεις. Την οξία φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από πόνο, που πόνο σημαίνει φλεγμονή. Και σιγά σιγά περνάμε στη χρόνια φάση, το οποίο αυτό είναι κάπως ρευστό σε ποιο σημείο θα περάσουμε στη χρόνια φάση. Είναι λίγο νωρίς να το πούμε, αλλά νομίζω ότι εκπαιδευτικά πρέπει να το πω από τώρα. Ο τίτλος, ένα όνομα, δύο παθήσεις, έχει να κάνει με τις φάσεις. Είναι εντελώς διαφορετική η οξία φάση. Είναι μια φλεγμονή και εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά που δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε το τεράστιο μας λάθος. Και εντελώς διαφορετικό η σταθερή φάση, η οποία είτε τώρα είτε μετά από 10 χρόνια κάνεις, είναι το ίδιο πράγμα. Έχει σταθεροποιηθεί, δεν μπορείς να παρέμβεις, το χειρουργείο είναι η μόνη σου λύση. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι είναι σαν να είναι δύο παθήσεις. Γι' αυτό έβαλα και αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, άρα έχοντας αυτό στο μυαλό μας, ότι έχουμε με μια ενεργό, με αντιδράσεις, με μηχανισμούς πολλούς, οξία φάση και μια η οποία απλώς, τι έχουμε, μια επασβέστωση, όπως είναι στον προστάτη, όπως είναι ένας σκάλος. Δεν πρόκειται ποτέ να παθεί τίποτα. Πάντα έτσι είναι, θα πεθάνουμε με αυτόν. Οπότε εκεί πέρα είναι πλέον αδρανές στοιχείο, το οποίο μας προβληματίζει γιατί μας δυσκολεύει στο να κάνουμε σεξ. Συνέχισε τώρα, να τα έχουμε εξ αρχής στο μυαλό μας για εκπαιδευτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε. Άρα έτσι, αφού λέμε ότι ξεκινάει από ένα δυνατό σεξ, να το πω έτσι εισαγωγικά, αυτή τη θεωρία έχουμε, είναι καινούργια θεωρία, η θεωρία του τραύματος. Δεν είναι καινούργια, είναι από το 1997. Η θεωρία αυτή μας λέει ότι όλα ξεκινάνε από κάποιο τραυματισμό στο πέος. Είτε αντιληπτό, είτε μη αντιληπτό. Στον ινό διχητώνα, εννοείται. Άρα, άμα μπορέσουμε λίγο να το αποτυπώσουμε, έχουμε αρχικά το τραύμα του ινόδου χιτώνα. Ξεκινάει μια φυσική διαδικασία από τον οργανισμό να πάει να πουλώσει, όπως πάντα θέλει να πουλώσει αυτό το τραύμα. Έχουμε αύξηση του ινοδογόνου, φλεγμένη τοπικά εκεί η περιοχή και κάπου στην πορεία απορριθμίζεται αυτή η διαδικασία. Έχουμε μια διαφοροποίηση και ένα πολλαπλασιασμό των μείο ινοβλαστών. Έτσι έχουμε υπεραναπόθεση κολαγόνου και στο τέλος με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στο σχηματισμό της πλάκας. Άμα μπορέσουμε δηλαδή έτσι σχηματικά, αυτός είναι νομίζω ο πιο απλός τρόπος να καταλάβουμε πώς γίνεται ο καταράκτης από το τραύμα μέχρι στο να δημιουργηθεί η πλάκα στην όσο Περονή. Και γιατί έχεις εκεί τη φωτογραφία ψηλά, δεξιά? Γιατί είναι μια κλασική που νομίζω όλοι την έχουμε βιώσει στο σπίτι μας με μια τέτοια κοπέλα. Ο μέσος όρος, ήθελα να είναι ο μέσος όρος. Γιατί αυτή είναι η στάση γιατί που συνήθως. Αυτή η στάση αυτή είναι η, στάση οποία θα είναι η πιο επικίνδυνη για να προκαλέσει νόση του Περονιέ, γιατί λίγο να ξεφύγει όλο το βάρος του σώματος, πάει και το τρώει ο ενός γειτόνας. Άμα τώρα αυτό πάμε να το αποτυπώσουμε τον καταράκτη που δείξαμε λίγο, να μπούμε λίγο πιο μέσα στην παθοφυσιολογία, βλέπουμε ότι, και αυτό που ρώτησε και ο Μητρόπουλος, γενετική προδιάθεση, αλλιώς κάπου κολλάει αυτό. Όλοι όσοι είχαν ζαχαρόδιαβήτη, όλοι όσοι είχαν καρδιαγγειακά, ο μισός πληθυσμός και θα έχει νόσο Περονή. Πρέπει να προϋπάρχει μια γενετική προδιάθεση, να δημιουργηθεί το τραύμα, να ξεκινήσει η διαδικασία της φλεγμονής με τους παράγοντες που βλέπετε, οι οποίοι σε κάποια στιγμή ενεργοποιούν την μετατροπή των ινοβλαστών σε μείο ινοβλάστες, έχουμε την αναπόθεση του κολαγόνου και όλης της εξοκυτάριας ουσίας και οδηγεί στην παραμόρφωση. Πολύ σημαντικό είναι ότι η φύση, ενώ πάει να δημιουργήσει μια κατάσταση, δημιουργεί και κάποιους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, οι κόκκινες γραμμές είναι αυτές που μπλοκάρουν την προσπάθεια δημιουργίας πλάκας. Δηλαδή, η αύξηση του νητρικού οξυδίου, άμα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο στο μηχανισμό αυτό να αυξήσουμε το νητρικό οξυδίο, βλέπουμε ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά στο να μην δημιουργηθεί η πλάκα. Λοιπόν. Επειδή έχω δουλέψει 3 χρόνια με μηχανικούς και έχουμε
4-5 papers δημοσιεύσει μαζί στην Αμερική και στην Πάτρα. Έτσι. Για τους μηχανικούς, το οποίο είναι ράβδος παχτωμένη σε ένα σημείο. Γιατί συμφύεται στέρεα με την λεκάνη. Οπότε και έχουμε δύο καταστάσεις κατά τους μηχανικούς. Θα σας βοηθήσει λίγο στη γεύση. Το ένα είναι λυγισμός, δηλαδή στρίβει αλλά επανέρχεται. Και το άλλο είναι κάμψη, που σημαίνει μόνιμη παραμόρφωση. Από τι ορίζονται αυτά? Έχουν δύο μεγάλα, ίσως τα έχετε ακούσει, Young Modulus, νόμος του Euler, που τα καθορίζουν αυτά. Έτσι, πότε θα γίνει το τραύμα, με τι πιέσεις και με ποιες συνθήκες. Λοιπόν, ένας ο οποίος δεν έχει καλή στήση, το οποίο είναι δύσκολο να τραυματιστεί. Ένας που έχει στήση για διείσδυση οριακή, μπορεί να διπλώσει εκείνη την ώρα και να κάνει τραύμα, για να το φουσκώσει. Έτσι θα γίνει. Και ένας βέβαια, ο οποίος είναι άγαρμος. Το κακό είναι ότι πολλοί δεν θυμούνται το τραύμα. Το τραύμα γίνεται πάντοτε στην επαφή. Το πέος τραυματίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ξεφεύγει όταν είναι πεσμένο. Όλοι οι καταγματίες έρχονται και λένε έπεσα στο μπάνιο. Γιατί ντρέπονται να το πούνε, γιατί αυτά συνήθως συμβαίνουν, ξέρετε, σε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πρέπει να είναι σε στήση. Αυτό να το θυμόσαστε. Και θα γίνει κάκωση του εινώδη χιτώνα. Μπορεί να γίνει, άμα είναι πάρα πολύ βιαίη και σπάσει, θα έχουμε κάταγμα. Άμα δεν σπάσει και τραυματιστεί, τότε αμέσως ο οργανισμός κινητοποιεί όλο αυτό το μηχανισμό γιατί είναι πούλωση. Και 99,9% θα επουλωθεί. Αυτό που λέει ο Γιάννης, για να σας πω, ο TGF Beta 1, ο Transforming Growth Factor Beta 1, ο οποίος παίζει εδώ και 20 χρόνια για όλη αυτή τη διαδικασία, να σας δώσω ένα παράδειγμα, με το που θα γίνει ένα τραύμα, θα εκλυθεί και είναι φυσιολογική διαδικασία για να γιάνει το τραύμα. Να αποκατασταθεί πλήρως. Και αυτό πρέπει να κάνει κανονικά. Τα environmental insults, δηλαδή όλα αυτά, ζάχαρο κτλ., κάνουν μία απορρίθμιση και ενώ έχει γίνει, ενώ πάει να γίνει κανονικά η αποκατάσταση, τι συμβαίνει? Αυτό παράγεται, auto-induction, συνεχίζει να παράγεται ενώ δεν πρέπει. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται και προκαλεί την ίνωση και προκαλεί μετά την επασβέσωση της ίνωσης, την ουλή και την επασβέσωση και την πλάκα. Άρα τα κόκκινα που λέει, που είχε στην προηγούμενη διαφάνεια, να το έχετε και εδώ, έτσι, είναι ότι ο φυσιολογικός κύκλος παρατείνεται και κάνει ζημιά. Με τη συνέχιση της παραγωγής κάποιων αυξητικών παραγόντων. Λοιπόν, να πάει ένα μικρόφωνο πίσω εκεί πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σε κάθε κάταγμα που γίνεται, κανονικά βλέπουμε κάταγμα πέους. Γιατί έχει τύχει τώρα τελευταία στο ρέθμο κάποια περιστατικά. Πάνε στο νοσοκομείο, δεν τους κάνουν τίποτα. Κι όμως είναι, βλέπεις, ένα πέος με λιτζάνα. Αυτά πρέπει να χειρουργούνται. Πάνε συντηρητικά. Αυτό δεν έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά να πάθει μετά περονή. Όχι μόνο περονή. Και να χάσει. Γιατί πρέπει να χειρουργούνται? Γιατί και σε μικρή ηλικία κιόλας. Ακριβώς, γιατί αν δεν γίνει συραφή, νεαροποίηση, καθαρισμός και συραφή, θα γίνει όχι μία πλάκα περονιέ, θα γίνει ένα πράγμα εκεί πέρα, ένας βόλος σκληρός, ναι, που μπορεί να περιλάβει και την αρτηρία μέσα και όλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα, όπως το περιγράψατε, έναν βόλο στην άκρη σχεδόν στη βάση που ήταν το κάταγμα. Δεν πονάνε τώρα, γιατί έχει γίνει εινώδηση τόσο μάλλον. Αλλά το μέλλον δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε. Είναι πολύ πιθανό, δυστυχώς, το μέλλον. Έτσι, αυτό βέβαια θέλει μία πενταετία ευτυχώς να εξελιχθεί. Δεν είναι άμεσο. Ευτυχώς τώρα μέσα σε εισαγωγικά πολλά. Να κάνουν φλεβική διαφυγή από εκεί. Έτσι, ερώτηση. Αναρωτιέμαι αν ο μηχανισμός που μόνος περιγράψατε έχει κοινά στοιχεία με τη δημιουργία θυρωματικής πλάκας. Οπότε ίσως υπάρχει μια συσχέτιση με τους ασθενείς σε κίνημα. Μηχανισμοί αυτοί είναι για οποιοδήποτε τραύμα. Έτσι. Και αυτό που λέω εγώ ότι είναι, να πούμε και για τον πόνο, πονάει όσο έχουμε ενεργό φλεγμονή. Είναι ένα σπυράκι που το πατάς και πονάει. Όταν σταματήσει να πονάει, έχει φύγει η φλεγμονή. Το στοιχείο του πόνου υπάρχει όταν έχουμε ενεργό φλεγμονή
και σταματάει όταν σταματήσει η ενεργός φλεγμονή. Άρα, αν ασθενείς με περονία που πονάει, εξορισμού είναι στην οξία φάση. Εξορισμού πρέπει να δράσουμε. Παρακαλώ. Έχει γίνει καθόλου μελέτη διαφοροποίησης της συχνότητας σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς? Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι μέσα στα πλαίσια... Μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ναι, μέσα στα πλαίσια της, κάποιων πρακτικών που επιβάλλει και στο Ισλάμ κάποια πράγματα, είναι ότι στη διάρκεια του Ραμαζανιού κάποιες πρακτικές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έντονη στήση, αυτόματες στήσεις τέλος πάντων, χρησιμοποιούν το να λυγίσουν. Όχι, αυτό είναι κουρδικό. Νούμερο ένα. Γι' αυτό τα papers με τα κατάγματα έρχονται από Κούρδους γιατρούς. Κούρδους. Έτσι, με σειρές 150 κατάγματα, κάτι paper ασύλληπτα στο J.G. Roll. Δεν ξέρω ακριβώς. Κούρδους που κάνουν το crack. Ναι. Κάπως λέγεται, το θυμάμαι, το έχουμε πει σε παλιό Anthology. Και τους δίνει ειδονή αυτό για να το ρίχνουν πιέζοντάς το. Και έχουν τεράστιες σειρές καταγμάτων. Είναι, δεν θυμάμαι το όνομα του συναδέλφου. Αυτοί έχουν... Στην Περσία, στο κουρδικό κομμάτι. Εκεί θα... Καλά, πέσω στο μικρόφωνο τώρα. Πού να σε ακούσω εκεί πέρα, φίλε μου. Λέω, είναι στην Περσία και είναι σε μια αίρεση που λέγονται Ταουιστές. Α, μάλιστα. Okay. Που έχουν σχέση αλλά είναι, δεν είναι μόνο στην Περσία, είναι και στο άλλο το Ιρακινό Κουρδιστάν. Έχει παρατηρηθεί και σε άλλους και από το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει κάποια περιστατικά. Η ουσία είναι μία. Σε αυτούς τους πληθυσμούς έχει παρατηρηθεί τρελά μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν νόσο του πεϊρονή για να τεκμηριωθεί τέλος πάντων ένας τέτοιος μηχανισμός. Εδώ σου λέω ότι αυτός, οι μεγαλύτερες σειρές καταγμάτων είναι 20 ας πούμε που έχουν δημοσιευθεί και ξαφνικά βγαίνουν αυτοί και λένε σε 180 κατάγματα, σε 130 κατάγματα, τέτοιες σειρές. Όχι, το ίδιο, συγγνώμη, και στις Περονιέ, αυτοί έχουν τεράστια εμπειρία γιατί χειρουργούν άπειρες Περονιέ λόγω των μικροτευματισμών, ναι. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι άμα εμείς, εγώ στη ζωή μου, ας πούμε, έχω χειρουργήσει 20 κατάγματα, έτσι. Λοιπόν, φαντάσου να είχα, που έχουν αυτοί 180 σειρές, έτσι, δεκαετίες. Λοιπόν, Γιάννη, όχι, ναι, καταλαβαίνω το συλλογισμό σου. Έχουν περισσότερο περονιέ και περισσότερα κατάγματα λόγω των πρακτικών αυτών. Ναι, είναι η απάντηση. Νομίζω όμως ότι να μας μείνει ότι πάντα πρέπει να υπάρχει αυτό που είχαμε πριν και γενετική προδιάθεση. Δηλαδή, άμα ένας πληθυσμός απλά έχει περισσότερα κατάγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ευθεία αναλογία με το να έχει παραπάνω περονιέ. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται με τη γενετική προδιάθεση σε αυτόν τον πληθυσμό. Και με το έμφραγμα, νομίζω η άποψή μου είναι ότι η συσχέτιση είναι λίγο επικίνδυνη, γιατί ο πόνος είναι από ισχαιμία, η φλεγμονή είναι που δημιουργείται μετά και έχουμε διάσπαση της πλάκας. Εδώ, όπως βλέπουμε, νομίζω λίγο αντίθετο. Έχουμε τη φλεγμονή, η οποία στο τέλος δεν δημιουργεί διάσπαση της πλάκας, δημιουργεί οστεοποίηση. Δηλαδή, έχουμε μια παγιδευμένη φλεγμονή. Ξεκινάει η φλεγμονή, δημιουργούνται μυοϊνοβλάστες από τους ινοβλάστες και αντί να κάνουν τη δουλειά τους και να αποχωρήσουν, έχουμε μια υπερπαραγωγή, μια διαφοροποίηση. Μια χρόνια φλεγμονή και γίνεται αυτό που λέμε στο τέλος η πλάκα. Είναι λίγο διαφορετικό σωματικό. Το trigger που λέει ο κύριος Μητρόπουλος έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που παράγει το TGF beta 1 και συνεχίζει να κάνει το induction σε κάποιους και σε κάποιους άλλους δεν συνεχίζει? Εάν αυτοί δεν έχουν ζάχαρο, δεν έχουν προδιαθετικούς παράγοντες. Τι είναι? Πρέπει να υπάρχει κάτι γενετικό μέσα που να το καθαρίζει το trigger. Έτσι. Γιατί ο ένας αντιδράει έτσι και ο άλλος αλλιώς. Ο μηχανισμός. Πάμε. Κοινά χαρακτηριστικά. Ανθρώπους που έχουν ιδιοπαθή οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση, όπου μπλέκεται κατευθείαν ο TGF beta 1. Δεν έχει συνδεθεί πάνω στην Περονιέ, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Ναι. Προφανώς κάτι θα υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε γενετικά πόσο θα μοιάζουν αυτά. Το μοναδικό νόσημα που ξέρουμε στον άνθρωπο ότι εμπλέκεται το TGF beta 1 κατευθείαν. Αυτό το λέω. Δεν το είπα για άλλο. Σωστό. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη. Είχε μια ερώτηση, νομίζω, ο Βάιος. Καθόλου να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω βέβαια αν το απαντάτε στη συνέχεια. Έχω δει κάποιες φορές κάποιους νέους κυρίους άνδρες, οι οποίοι συνήθως δεν είναι διαβητικοί, δεν είναι υπερτασικοί, έρχονται και σου λένε πριν λίγες μέρες, άκουσα ένα θόρυβο κατά τη διάρκεια της επαφής, πόνεσα στιγμιαία, ολοκλήρωσα, δεν σταμάτησα δηλαδή την πράξη, βλέπεις ότι δεν έχουν κάποιο αιμάτωμα. Ναι, αυτό είναι κλασικό ιστορικό. Δεν έχουν. Αυτοί θα κάνουν την Περονιέ. Πώς θα τον ενημερώσουμε αυτόν τον ασθενή, δηλαδή. Αυτοί θα κάνουν την Περονιέ. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτό που θα πούμε οι για την πρόληψη θα κάνουν. Προβλήματα υγείας, δεν... Όχι, θα κάνεις ένα αυτό... υπέρηχο να δεις τι έχει. Ναι, συνήθως... Και θα δούμε τι, γιατί έχει πολλές εκφάνσεις στο υπέρηχο. Έτσι, έχει πολλές. Θα μας τις δείξει μετά ο Δημήτρης ο Καλυβιανάκης.
Ο οποίος έχει κάνει άπειρες, έχει κάνει περίχους σε πάνω από 600-700 πυρονιές, οπότε θα μας τα πει μετά. Στην ουσία εδώ, να κάνετε ένα σχόλιο. Βλέπουμε απλά, έτσι πως έχουμε στο μυαλό μας εμείς τη βλάβη, άμα μπορούμε να φανταστούμε ένα άδειο μπαλόνι το οποίο φουσκώνει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει βλάβη, εδώ είναι ένα κέρο μπαλόνι. Βλέπετε ότι με το που έχουμε μέσα, με το που γεμίσει αυτός ο ιστός, άμα το θεωρήσουμε, πώς ευθιάζεται και πώς όταν έχουμε τη βλάβη, στην περιοχή της βλάβης γίνεται η κάμψη. Έτσι καταλαβαίνουμε και αυτό που λέγαμε πριν, ότι άμα αυτή η βλάβη επεκταθεί και από την άλλη πλευρά, μπορεί να γίνει ο ευθιασμός, άμα θέλουμε να το απλοποιήσουμε τελείως στο μυαλό μας. Ωραία. Άρα, αυτή η παθοφυσιολογία γιατί την αναφέραμε έστω έτσι και γραμματικά, γιατί θεωρούμε ότι μελετώντας την παθοφυσιολογία πρέπει να αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές και να ψάξουμε, να ερευνήσουμε για στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές. Τι κάναμε μέχρι σήμερα? Περιμέναμε, απλά περιμέναμε να σταθεροποιηθεί η νόσος και λέγαμε ότι μάλλον πρέπει να χειρουργηθεί εφόσον ενοχλεί και εφόσον υπάρχουν κάποια κριτήρια. Στην ουσία δεν κάναμε τίποτα. Φαινοτυπικά τίποτα. Ποιος είναι ο νέος δρόμος? Μην αφήνετε την οξία φάση. Η οξία φάση μπορείτε να σταματήσετε τουλάχιστον την εξέλιξη. Δύσκολα θα αναστρέψετε, αλλά την εξέλιξη τη σταματάμε. Σας παρακαλώ, η παράκληση, μην αφήνετε και να τους πείτε έλα σε ένα χρόνο να δούμε όταν θα σταθεροποιηθεί. Παλιά η ιατρική ξεπερασμένη. Μπορούμε να αποφύγουμε στους περισσότερους από αυτούς το χειρουργείο. Και όλη την ψυχολογική επιβάρηση γιατί που συνοδεύει όλη αυτή την περίοδο αναμονής. Ήθελα λίγο τη δικιά σας τη γνώμη. Ποια είναι η αναλογία τελικά σε αυτούς που θα έρθουν στο ιατρείο στην οξία φάση και ποια θα σε αυτούς που θα έρθουν όταν έχει πάει σε χρονιότητα? Ευτυχώς αυξάνει στην οξία φάση. Γιατί εμένα περισσότερο, οι περισσότεροι που έρχονται είναι λόγω πόνου. Έτσι. Αλλά αυξάνονται γιατί τώρα λίγο είναι και ο φόβος μήπως είναι καρκίνος, τι αυτό έχω κτλ. Με τον πόνο, ειδικά στις σαχαροδιαβητικούς. Το γράψατε και πριν, είναι 50% περίπου ο πόνος συνολικά. Δεν είναι πάντοτε, δηλαδή δεν θα πονέσουν πάντοτε. Όχι, σου λέω γιατί έρχονται. Ναι, δεν σου όχι, είπα. Ναι, συμφωνώ. Προφανώς απλά είναι πολλοί που δεν έρχονται. Η αναλογία είναι. Αλλά τραγική. Είναι πολλά περίπου τα περιστατικά της οξείας φάσης. Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι είναι μάλλον περισσότερα πλέον της οξείας φάσης παρά. Πάνε νωρίτερα στο γιατρό, ανησυχούν, βλέπουν. Υπάρχουν ένα ποσοστό οι οποίοι είναι φοβισμένοι, έχουν καρκίνο γιατί κάτι έπιασαν. Υπάρχουν αυτοί που πονάνε. Έτσι. Και αυτοί που βλέπουν την παραμόρφωση και τρέχουν αμέσως στο γιατρό, γιατί αμάν τι έπαθε, στράβωσε το πουλί μου. Είναι αρκετοί οι λόγοι να σας έρθουν στην οξία φάση. Και όσο πλέον στο γιατρό πάμε νωρίς, και αυτή η μενταλιτέ νομίζω έχει αλλάξει, δεν είναι σαν τους παλιούς, που βλέπαμε καρκίνους. Εγώ το έχω ζήσει, καρκίνους οπαίους τόσους. Έτσι, στα νεότερά μου χρόνια. Λοιπόν, τώρα έρχονται. Άρα αυτός είναι ο νέος δρόμος. Υπάρχει μια κινητικότητα τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά paper προσπαθούν κυρίως με το DGF Beta 1 να ασχοληθούν. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, τι διαγνωστικό έλεγχο, νομίζω το απαντήσατε και πριν. Συγγνώμη που διακόπτω λίγο. Μας είπατε να μην αφήσουμε την οξία φάση, αλλά προς το παρόν δεν άκουσα τι πρέπει να κάνουμε. Θα το μας πείτε μετά. Γιατί βιάζεσαι? Α, εντάξει, εκεί. Κάτσε. Διάγνωση είμαστε ακόμα. Περάσαμε στη θεραπεία, δεν περάσαμε. Διάγνωση γρήγορα, ένα ιατρικό ιστορικό, σεξουαλικό ιστορικό σημαντικό. Να αγγίξουμε το πέος, να μην φοβόμαστε, να ψηλαφίσουμε την πλάκα, τη φωτογραφία όπως είπαμε όλοι, και ο υπέρηχος, ο οποίος στα guidelines δεν είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, αυτό είναι επιλογή του γιατρού, δεν το δίνει σαν σύσταση ότι όλοι οι ασθενείς με περιορισμό πρέπει να κάνουν υπέρηχο. Τώρα, ας προχωρήσουμε στη θεραπεία. Βλέπουμε ότι είναι οι δύο φάσεις, αυτό είναι δανεισμένο από τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Βλέπουμε ότι χωρίζει διακριτά σε δύο φάσεις, έτσι χωρίζει και τη θεραπεία. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με τη χειρουργική θεραπεία, είναι ένα τεράστιο κομμάτι εφόσον έχουμε οργανωμένη πλάκα. Είπαμε, έχει τελειώσει αυτό. Έρχεται ο ασθενής με μια οργανωμένη πλάκα, θέλει χειρουργική θεραπεία εφόσον έχει τα κριτήρια. Θα μιλήσουμε για την ενεργό φάση, που θεωρούμε ότι αυτή είναι η φάση που είναι η παραπονεμένη εισαγωγικά φάση μέχρι τώρα και είναι το παράθυρο που θα πρέπει να δράσουμε από εδώ και πέρα στην νόσο περονή. Άρα, μένουμε στην οξία φάση. Τη χρόνια για τα χειρουργία τα έχουμε πει στο Andrology που οι περισσότεροι έχουν έρθει πολλές φορές. Να πούμε λίγο την οξία φάση. Τι γίνεται, η οποία μας ενδιαφέρει για να σώζουμε ανθρώπους πριν φτάσουν στη χρόνια. Είναι λίγο απογοητευτικά τα αποτελέσματα στη συντηρητική θεραπεία, όπως τα δούμε, που δεν πρέπει τελικά να είμαστε τόσο συντηρητικοί, όσο λέει η λέξη. Τι έχουμε, τι επιλογές? Έχουμε τα φάρμακα από το στόμα, έχουμε τις ενέσεις πάνω στη βλάβη, έχουμε τις συσκευές έλξης, έχουμε και τα ακουστικά κύματα. Συγκεντρωτικά, αυτές είναι όλες οι διαθέσιμες θεραπείες. Να θυμίσουμε, όπως είπε και ο κ. Χατζηχρήστου προηγουμένως, μόνο το Xiapex τώρα είχε επίσημη ένδειξη για την νόσο.
Εδώ και κάποιους μήνες δεν κυκλοφορεί πλέον στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε παραπάνω συζήτηση, γιατί πλέον δεν είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Το ξέπαιξ. Συγγνώμη. Το ξέπαιξ που κάναμε ενέσει στην πλάκα. Το οποίο δεν είναι διαθέσιμο από 1η Ιανουαρίου ούτως ή άλλως, οπότε σε όλη την Ευρώπη. Ως τώρα έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, αλλά νομίζω πλέον το να αναλωνόμαστε είναι λίγο άδοξο. Από το στόμα του θεραπεία. Πολύ απλά βάζουμε ξανά τον καταράκτη για να δούμε ποιο ήταν το σκεπτικό όλων των μελετών, χαμηλή ποιότητα μελετών, πώς βγήκαν αυτές οι σκέψεις ότι ίσως αυτές οι ουσίες, η βιταμίνη Ε, το ποντάμπα, η αργινίνη, τα PDF5, η πεντοξυφιλίνη, πώς δρούσαν πάνω στον καταράκτη και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να περάσουμε γρήγορα στο τι έχει δείξει η έρευνα ως τώρα με τα guidelines. Συνοψίζεται στην τελευταία έκφραση εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε. Όλα τα ίδια λένε, πες το συντομότερο το τελευταίο. Το συντομότερο είναι, με λίγα λόγια, ότι δεν υπάρχει κανένα ένδειξη. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα του στόματος, τελειώσαμε. Έχουν γίνει μελέτες στην οξία φάση από τη στιγμή που τόση ώρα μας λέτε ότι δεν έχουν υπάρξει άρρωστοι που να τους ξέραμε στην οξία φάση. Ναι, όχι. Στις μελέτες όλες που έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες με όλα, πάρα πολλές μελέτες, όπου τους έβαζαν όλους τους ασθενείς. Έτσι, όλους τους ασθενείς. Υποθέτουμε ότι γινόταν ένας καταμερισμός σε αυτές που είναι placebo control ή συναπέφτουνε, έτσι. Και δεν λειτουργούν τα φάρμακα. Αυτό που σίγουρα δεν λειτουργεί, γιατί είναι και πάρα πολύ άσχημο και όλοι οι άρρωστοι δεν μπορούν να το παίρνουν, είναι το ποτάμπα και μην το δίνετε, τους ταλαιπωρείτε. Έτσι. Και δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά είναι και πάρα πολύ άσχημο στη λήψη. Σπύρο. Κύριε καθηγητά, για το ποτάμπα, θυμάμαι τουλάχιστον μέχρι και το 2014-2015 με ένα level of evidence 1α. Υπάρχει, ναι. Το συνιστούσε. Νομίζω ήταν 1α τότε. Ένα β. Τέλος πάντων, ή 1β αν ήταν. Τι άλλαξε τόσο πολύ στις μελέτες? Ναι, κάπου εκεί πέρα. Ήταν μια ομιλία μου στο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο, συντηρητικές θεραπείες στις τέτοιες, και έδειξα πόσο κακές ήταν αυτές που είχαν βασιστεί. Τα κριτήρια των guidelines τότε ήταν, άμα υπάρχει ο παιδί με τη γυναίκα, χωρίς να βλέπουμε τι μελέτη είναι αυτή. Έτσι. Δεν υπήρχαν κριτήρια για τις μελέτες. Αυτή ήταν η διαφορά μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παρακάτω που μπαίναν σε πόνο, αυτό ξεχωρίζω σαν οξία φάση. Οι περισσότεροι ήταν στις μελέτες των φαρμάκων, γιατί ήθελαν τον πόνο να το συμπεριλάβουν. Είναι ανοιχτά τα γκρουπ, αλλά γενικά τα 70-80% είχαν πόνο. Γιατί και μάλιστα βασιζόντουσαν ότι και όσο μεγαλύτερη χρονικά ήταν η μελέτη, αν ήταν ένα χρόνο, έλεγαν ότι πέρασε ο πόνος. Φυσικά θα περνούσε ούτως ή άλλως. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το από του στόματος, δεν υπάρχει αναφορά στα guidelines συγκεκριμένα για τα PDF5, αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για αυτή την πάθηση. Υπάρχει έρευνα η οποία αναπτύσσεται και έχει μια λογική ότι τα PDF5 μπορεί να έχουν μια θέση και στην νόσο περονή. Με ποια λογική μπορεί κάποιος να μας δώσει μια απάντηση, με ποια λογική? Γιατί τα PDF5 είναι τα μόνα που πρέπει να δίνετε από του στόματος. Εσύ έχει έρθει πολλά ανδρολογία, εσύ, για να δούμε κανένα άλλο. Ποια είναι η λογική του? Στο μικρόφωνο δεν ακούω, σιγά, εγώ είμαι περήφανος αυτιά. Μειώνει την ταχύτητα ρύκνωσης και την τελική ρύκνωση. Πώς την κάνει αυτό το πράγμα? Και βελτιώνει την, λοιπόν, την αιμάτωση. Λοιπόν, πρώτον, μπράβο. Οι μελέτες όλες πρώτον το έδωσαν έτσι και είδαν ότι κάνει καλό. Όλες είναι θετικές. Η τελευταία εδώ πέρα και από πολύ παλιότερα, ας πούμε, μελέτες, αλλά και οι τελευταίες κορεάτικες, όλοι δείχνουν ότι κάνει καλό. Για μένα. Αυτό που, το μόνο που μπορώ, χωρίς να έχω απόδειξη γι' αυτό, παρά μόνο τις μελέτες του Αβέρσα και τις υπόλοιπες που είναι πάνω στην δυσλειτουργία του ενδοθυλίου για την αναστροφή, και ότι αυξάνουν, άμα παίρνετε το ημερήσια, την ημερήσια, τα ανταλαφύλλη, αυξάνεται η αιμάτωση στο πέος κατά 20%. Αυτό έχει δειχθεί, πρώτος ο Αβέρσα, το έδειξε και μετά από 4-5 άλλους συγγραφείς. Λοιπόν, 20% αιμάτωση όταν έχουμε ένα τραύμα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και θεωρώ ότι αν όλες οι μελέτες δείχνουν μία σημαντική, είναι λόγω του ότι αυξάνεται και αιματώνεται καλύτερα η περιοχή του τραύματος. Το μόνος. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Πότε τα ξεκινάμε, δηλαδή? Αμέσως. Την ίδια μέρα που θα σέλθει, θα φύγει με συνταγή ημερήσιου. Για πόσο χρονικό? Πότε, ναι. Λοιπόν, σχήμα προθύστερο, θα σας το πω για να μην μπερδεύεστε.
Κάθε τρεις μήνες σου κάνω υπέρηχο και μέχρι το τρίμηνο που θα έρθεις σας εδώ ξανά. Και πότε θα σταματήσω είναι όταν θα μας πει ο κ. Καλυβιανάκης τα υπέρηχο που θα δείχνει. Από εκεί πέρα κατευθυνόμαστε, αυτή είναι η πρακτική μας τώρα, πάντα μόνο με το υπέρηχο. Και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η βλάβη. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τη σταθεροποιημένη που είναι βλακεία, δεν χρειάζεται, άμα έχει κάνει πλάκα μόνιμη κτλ. Δεν δίνεται, πάθει για χειρουργείο. Αν υποθέσουμε ότι μπαίνει σε χρόνια φάση 18 με 24 μήνες, λογικά εκεί στα 2 χρόνια, 3 μπορεί να, το, να είναι ένα διάστημα που μπορεί να πάρει αυτά τα φάρμακα. Όχι. Με το υπέρηχο θα δείτε που θα δείξει ο Δημήτρης, κατάσταση έχει καθαρίσει το εξάμηνο. Όλα αυτά που λέγαμε 1, 2, 3 χρόνια είναι θεωρητικά. Σε 6 μήνες έχει καθαρίσει η ιστορία. Καλύτερη αιμάτωση σημαίνει και λιγότερη ουλή. Ναι, βέβαια. Ή βέβαια. Μπορεί και οι συγκεκριμένε στήσει. Προφανώς με τη στήση αιματώνεται το πέος. Αλλά τη καλύτερη και μάθηση. Μηχανικά λίγο... εννοώ. Μηχανικά να τραβιέται η. Λιγάκι. Α, stretching. Οκ, ναι, και αυτό. Ναι, αλλά πόση ώρα θα σου είναι σηκωμένο, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ναι, κυρία Παπαϊωάννου, σου θα ήταν πολύ εύκολο να μας πει γιατί καλύτερη αιμάτωση, λιγότερη ουλή. Έτσι. Να μην μας το πει τώρα και θα μας φάει μια ώρα γιατί θα μας πει όλους τους μηχανισμούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ενέση τι γίνεται στην πλάκα. Στην πλάκα η ενέση. Η ενέση στην πλάκα πάλι προσπαθούμε να τις βάλουμε πάνω σε αυτόν τον καταράκτη για να έχουμε πάντα το σκεπτικό πώς λειτουργούν και αυτοί που θέλουν να προτείνουν μια θεραπεία. Πώς το μηχανισμό φαίνεται ότι να βοηθούσαν. Χαμηλής ποιότητας πάλι μελέτες. Στα guidelines, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γίνονται κάποια statement όσον αφορά τη Verapamil, το Xiapex, την Interferon και στα ευρωπαϊκά και στα αμερικάνικα. Τα αμερικάνικα, μάλλον, είναι λίγο έτσι πιο ενθαρρυντικά τα πράγματα για το Xiapex. Αλλά πάλι να αναφέρω ότι, αν και φαίνεται το Xiapex έχει κάποια θέση, είναι μια συζήτηση που δεν ξέρω άμα πρέπει να την κάνουμε πλέον εφόσον. Το μόνο που μπορεί να ξεπεράσει το C-level, βέβαια, είναι το Xiapex και αυτό όμως το έκοψε και δεν το έχουμε πια. Γιατί βέβαια. Γιατί ήταν πολύ μικρή βελτίωση του 15 μοίρες για το κόστος της θεραπείας, που ήταν 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. Και επίσης να πούμε ότι στις δύο μελέτες, τουλάχιστον τις αρχικές για την κολαγενάση, ότι στο placebo arm είχε και εκεί μια σημαντική βελτίωση της τάξης του 30-35%. Γιατί αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση για σένα, γιατί. Ο δύσκολη ερώτηση είναι. Πώς γίνεται το placebo να έχει, ρίχνω λίγο ρο μέσα στην πλάκα, τι γίνεται. Η μηχανική καταστροφή της πλάκας. Με τη βελόνα. Με τη βελόνα. Μπράβο. Σπάγανε με τη βελόνα που πήγαινε να βάλουν την πλάκα και βελτιωνότανε, αυτό ήταν το placebo effect. Έτσι. Το οποίο φαίνεται πολύ ωραίο στον υπέρηχο που σπάει η πλάκα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κ. Ανδραδάκης. Ναι. Για την ιοντοφόρηση, γιατί δεν υπήρξαν γενικά εκτεταμένες. Γι' αυτό δεν τη βάλαμε και μέσα. Κάνανε. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες πάλι και αυτές είναι πολύ ταλέπορες. Δεν έχουμε καλή θεραπεία. Πραγματικά. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Έτσι, να σου πω εγώ μία σκέψη μου. Το remodeling που κάνει ο Wilson. Έτσι. Θα μπορούσε να γίνεται με μία μέθη κτλ. Για να ζωρίσουμε την πλάκα. Εκεί πέρα προσπαθούμε να την τρυπήσουμε και να κάνουμε και διάφορα. Δεν ξέρεις. Οκ. Okay. Λέγε, Γιάννη. Τώρα, τα ακουστικά κύματα, προσπαθώντας να βρούμε τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης, όπως και χθες, συγγνώμη, το πρωί, όσοι ήσασταν εδώ, δανειζόμενοι από το paper του Γιάννη Τσοκολάκη, τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης των ακουστικών, φαίνεται ότι αυξάνοντας την νεογκυογένεση, δημιουργώντας νεογκυογένεση, αυξάνοντας την αιμάτωση, μειώνοντας τη φλεγμονή, μειώνοντας το οξυδωτικό στρες. Και σημαντικό αυτό, μειώνοντας το ίνος, όπως βλέπετε, άμα θυμάστε που μίλησα γι' αυτό, την αρνητική παλίδρομη ρύθμιση, δηλαδή το μονοπάτι που μειώνει, εδώ φαίνεται ότι με αυτό το μηχανισμό ίσως αυξάνεται και η παραγωγή του νητρικού οξειδίου. Φαίνεται ότι μπορεί να έχουν μια θέση. Να σας κάνω, ας το κάνω λίγο, γιατί αυτό που θα πει τώρα ο Γιάννης θα σας προλάβω. Σε αυτό το σχήμα δεν υπάρχει πουθενά σπάει πλάκα. Δεν υπάρχει πουθενά στο μηχανισμό σπάει πλάκες. Υπάρχει ο TGF beta 1 που είναι ο κυρίαρχος. Ότι πέφτει. Αυτό τι μας λέει. Άμα έχουν θέσει, σε ποια φάση θα έχουν τα ακουστικά. Στην οξία, όχι στη χρόνια. Σταματήστε να στέλνετε για να πυροβολείτε, για να χτυπάτε πλάκες σχηματισμένες. Καμία ενέργεια. Δεν υπάρχει στο μηχανισμό ότι σπάει πλάκες. Σπάει πέτρες, ναι. Αλλά εκεί ξέρετε πόσο πάμε. Εδώ παίζουμε 50 με 80 μπαρ. Ξέρετε πόσο παίζει ο λιθοθρύπτης, πάνω από 1000. 900 με 1300. Η ενέργεια είναι ελάχιστη. Δεν μπορεί να σπάσει άμα είναι στήλες στο λιθοθρύπτη. Στους λιθιαστικούς να βαράνε να τις πάνε. Έτσι ο Σκολαρίκος έχει παρουσιάσει με κανονικό λιθοθρύπτη, Σιμανόγλου, paper παλιό. Έλα, Γιάννη. Θα
Το nitric oxide ουσιαστικά ενεργοποιεί τον TGF-beta και προηγουμένως μας είπατε ότι η παράταση αυτής της ιστορίας... Δεν ενεργοποιεί, κάνει το κόκκινο σημαίνει block. Το κόκκινο είναι block. Ότι υπάρχει μια, δηλαδή, ότι άμα έχουμε αύξηση, γι' αυτό και ας πούμε η οργοϊτίνη που δεν μπήκα σε λεπτομέρειες είναι μεταλλοπροτεάση. Αυτή, ό,τι είναι κόκκινο, στο σχήμα που είναι από το paper του, από την Αμερική, από τον κύριο Τσαμπαρλή, δείχνει ότι είναι, αυτό το θέλουμε, το νητρικό οξείδιο το θέλουμε, τις μεταλλοπροτεάσεις τις θέλουμε. Αναστέλουν αυτόν τον μηχανισμό. Η ιστορία με τον νητρικό οξείδιο είναι τεράστια, διότι έχει double sword effect. Έτσι, είναι ο διπλός πέλεγης. Όπως και το TGF beta. Και εξαρτάται από την... Ξέρετε, αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος είναι ένα τεράστιο θέμα που βγήκανε όλοι οι βιοχημικοί τότε και διάφοροι άλλοι και μας κατηγορούσαν ότι θα καταστρέψει κόσμο που πάτε και ενεργοποιείτε το τέτοιο του μονοξιδίου του αζότου γιατί είναι και ένα δηλητήριο. Βέβαια, ευτυχώς δικαιωθήκαμε εμείς, δεν δικαιώθηκαν αυτοί 25 χρόνια μετά το Viagra. Αλλά τότε, εκείνη την εποχή που βγήκε το Viagra, άμα βλέπατε, editorial ότι θα γίνουν τεράστιες ζημιές, θα καταστρέψετε κτλ. Προφανώς υπάρχουν κάποιες μηχανισμοί οι οποίοι το εξισορροπούν ή το ελέγχουν. Και δεν γίνεται αυτό που αναφέρει πολύ σωστά ο κ. Μητρόπουλος, που το βλέπουμε σε άλλες καταστάσεις. Αλλά στη στήση δεν γίνεται με τα φάρμακα που δίνουμε. Άρα εδώ πέρα οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τα κρουστικά και την όσο περονή είναι 3 RCT. Έδειξαν επίπτωση στον πόνο. Αυτό που έδειξαν ήταν επίπτωση στον πόνο. Και βάσει αυτών των μελετών έχει βγει και η σύσταση από τα guideline που θα δούμε μετά, ότι η τωρινή σύσταση ότι τα κρουστικά φαίνεται να έχουν κάποια επίπτωση στον πόνο. Βέβαια, τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι πώς επιλέχτηκαν οι ασθενοί, ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε, ποια ενέργεια, πότε, για πόσο. Και όλα αυτά είναι ένα ωραίο editorial από τον Φόντε, το οποίο είναι τώρα αυτό το μήνα δημοσιεύτηκε, που μιλάει για τη θέση των κρουστικών στην όσο περονή και καταλήγει ότι μάλλον έχει θέση στην ενεργό φάση και ίσως γινόταν λίγο περίεργα η εφαρμογή τους. Δίνει μια επιλογή ότι μάλλον πρέπει να το δοκιμάσουμε στην ενεργό φάση. Γι' αυτό βλέπετε και τις τεράστιες ενέργειες, γιατί προσπαθούσαν να σπάσουν και την πλάκα. Ποιοι κάνουν, είπατε, κρουστικά στα τέτοια, για να δω αν τα κάνετε και σωστά τώρα. Ποιοι κάνουν, κρουστικά δεν μιλάς. Ποιο άλλο κάνει, κάποιοι είπαν, 2-3. Μόλις είπα για να δω αν κάνετε σωστά, εξαφανιστήκατε. Λοιπόν, για μένα δεν έχω καμία απόδειξη. Μπορεί να λέω βλακίες αυτή τη στιγμή. Απλώς μία σκέψη δυνατά για το τι κάνω στο γιατρείο μου. Δεν κάνω στην πλάκα, αφού δεν θέλω να σπάσω την πλάκα. Κάνω σε όλο το πέος. Γιατί? Γιατί ενεργώ από παράγοντες, από παντού. Πού θα πάνε αυτοί οι παράγοντες? Κατευθείαν εκεί που είναι το τραύμα θα πάνε. Τώρα που θέλουμε και κάνουμε το PRP τη μελέτη, τη τελειώνουμε και θέλω να κάνω καινούρια μελέτη, γιατί λειτουργήσε, θα τα πούμε στο Andrology τα αποτελέσματα, θα τα έχουμε τελειώσει τη μελέτη, γιατί στο follow-up είμαστε. Λοιπόν, και έκανα μία σύσκεψη στο ESSM, του όλους τους σοφούς βασικούς επιστήμονες, τι να κάνω για να, στην επόμενη μελέτη για να αυξήσω την αποτελεσματικότητα του PRP. Όλοι μου λένε, θα χτυπήσεις με κρουστικά που κάνει μικροτραύμα και θα κάνεις αμέσως μετά την ένεση, γιατί οι αυξητικοί θα πάνε να κολλήσουν πάνω στο μικροτραύμα. Και δεν θα διαχυθούν, δεν θα φύγουν από εκεί κατευθείαν. Αμέσως καπάκι μετά από μία συνεδρία. Και θα αυξηθεί και το κρουστικό, λέει, και του PRP. Η αποτελεσματικότητα. Έτσι, γιατί θέλουμε τους βασικούς επιστήμονες μας? Μας λένε πώς να κάνουμε καλύτερα στην κλινική μας πράξη. Άρα δεν χτυπούμε, έτσι. Δεν χτυπούμε πλάκες, δεν έχουμε νόημα. Όταν το κάνουμε σε όλο το πέος για να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς, τους αντιφλεγμονώδεις. Προσωπικά επίσης έχουμε κατέβει πάρα πολύ. Δεν χρησιμοποιούμε τις υψηλές ενέργειες. Οι υψηλές ενέργειες πονάνε. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι οι υψηλότερες ενέργειες χρησιμοποιούν η ορθοπαιδική, αλλά είναι άλλη μορφή. Πάνε και εκεί έχει πολλές ένδειξεις ακουστικά επίσημες, FDA, έτσι, στα κόκαλα, στις αρθρώσεις, επικονδυλίτιδες κτλ. Αλλά εκεί έχουν άλλους ιστούς. Εμείς έχουμε πολύ μαλακούς ιστούς. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή 0,1, maximum 0,15 είναι επαρκής για τις ουρολογικές χρήσεις. Από 0,06 μέχρι 1,5, ανάλογα με την περίσταση, νομίζω ότι είναι το range ενέργειας που μπορούμε να χρησιμοποιούμε και είναι επαρκές για μας. Γιάννη. Εδώ είναι τα guidelines, αυτό που είπαμε, συστήνουν για πόνο και όχι για κάτι άλλο.
Η λογική και του σχολείου είναι να βγαίνουμε από τα guidelines. Προφανώς αυτά είναι τα guidelines για πόνο. Εμάς το σκεπτικό μας θεωρώ ότι είναι ότι η βεραπαμίλη είναι η βεραπαμίλη, το ποτάμπα είναι το ποτάμπα. Το παίρνει, αποδίδει, βγαίνουν οι μελέτες. Θεωρούμε ότι ίσως τα ακουστικά κύματα έχουν το περιθώριο ότι να εφαρμοστούν με άλλον τρόπο, σε άλλη φάση και ίσως βγάλουν άλλα αποτελέσματα. Αυτή θεωρώ ότι είναι εν μέρη πρότασή μας. Ότι να αλλάξουμε τον τρόπο που εφαρμόζουμε τα ακουστικά κύματα υπάρχει εκεί ένα παράθυρο, ενώ στο πώς θα πάρει το ποτάμπα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράθυρο. Τώρα, γρήγορα, οι συσκευές έλξης, πολύ φτωχά αποτελέσματα ως μονοθεραπεία, συνήθως συνδυάζονται και με άλλες θεραπείες. Βλέπετε ότι και οι μελέτες ήταν λίγο έτσι περίεργες μεθοδολογικά. Γρήγορα, μπορούμε να πούμε ότι μετά από κάποιο χειρουργείο, προτάθηκαν πιο πολύ να τις χρησιμοποιούμε μετά από ένα χειρουργείο application, κάτι, να βάζουμε τις συσκευές έλξης. Αυτό που γίνεται είναι ότι να έχεις στο μυαλό σου ένα εκατοστό είναι το κέρδος σε αυτή τη μετανάλυση. Ένα εκατοστό είναι άμα μετά από μια επέμβαση για περονή που έχουμε ένα κοντό πέος χρησιμοποιήσουμε ένα traction device. Βέβαια, 4-8 ώρες για 3-6 μήνες. Είναι αυτό το ερώτημα που λέγαμε. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει. Κάποιοι το είπαν έτσι, πολλές ώρες κτλ. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό με το καινούριο λέει μία ώρα, μία μισή. Πάντοτε, εγώ λέω να το χρησιμοποιούν μία ώρα. Έχει μία λογική βάση, δεν ξέρω, δεν έχουμε κάνει μελέτες. Γιατί ακριβώς ακόμα δεν μου είχε καθίσει ολοκληρωμένο. Και βλέπετε, τόσα χρόνια για την οξία φάση δεν μιλάω, γιατί ήθελα να αυξηθούν τα δεδομένα που είχαμε. Γιατί δεν είναι και περιστατικά. Για να μαζέψει 500 περιστατικά δεν είναι 10 χρόνια, έτσι. Δεν μπορεί σε ένα χρόνο. Ενώ στη στήση βάζουμε 500 το χρόνο σε κλινικές μελέτες. Είναι άλλες παθήσεις, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι όταν πάει να γίνει η ίνωση, κάνει την αράχνη εκεί πέρα. Το κολαγόνο που πάει να ενωθεί, να οργανωθεί κτλ. Σε εκείνη τη φάση, το traction ίσως μας βοηθάει για να δημιουργεί καινούς τόπους, ούτως ώστε τα ακουστικά να έρχονται και με την ενεργοποίηση των βλαστοκινών να μπαίνουν ανάμεσα και να το κάνουν. Ίσως. Λοιπόν, εμείς το δίνουμε. Δεν δίνω την αντλία καινού. Γενικά ποτέ μου δεν συμπάθησε, αλλά είναι και προσωπικό αυτό bias. Τον επιμηκύτη το δίνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του προτείνω. Και μην πόσοι, μισή περίπου, μισή το κάνουν. Το δέχονται. Το κάνουν. Και αυτό που τους έλεγα πάντοτε είναι ότι θα το φοράς, θα βάζεις τη φόρμα σου από πάνω και θα βλέπεις ειδήσεις, μια ωρίτσα την ημέρα. Πάντοτε εκεί ποτέ δεν έκανα, δεν έδινε οδηγίες για 3 και 6 και 9 ώρες. Η βελτίωση που θα δεις δεν είναι πάνω από 10-15 μέρες με τον επιμεκυντή. Αυτή είναι η αίσθησή μου κλινικά χωρίς να έχω κάνει μελέτη. Αλλά βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτές τις φάσεις που πάει να γίνει. Όλη η μάχη και νομίζω ότι το κακό με τις μελέτες και τους το λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ότι το πρώτιστο ενδιαφέρον μας στην οξία φάση είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου. Και δευτερευόντες, άμα έρθει με το καλό, να έρθει η βελτίωση και η αποκατάσταση. Αλλά μην είσαι ένα πέος που σου έρχεται με 10 μοίρες γωνία να φτάσει στα 90. Αυτό μπορούμε να το προλάβουμε. Είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Και γι' αυτό έχω φάει όλους στο εξωτερικό να κάνουμε με primary endpoint disease progression. Που είναι πολύ εύκολο να το μετρήσουμε και υπορυθμοτομογραφικά, αλλά και με το μυρογνωμόνιο, άμα μεγαλώνει ή όχι η γωνία. Έχουμε πολύ εύκολους τρόπους και διαγνωστικούς με τους υπερήχους, αλλά και το καθαρά το μυρογνωμόνιο ή τη γωνία. Είναι εύκολο να είναι σε αντικειμενική εκτίμηση του αποτελέσματος. Πάμε, Γιάννη. Επόμενη. Άρα έλξη χαμηλό, weak το evidence. Και εδώ αυτό που λέγαμε στο consultation που έγινε, το οποίο πολλές φορές συνοψίζει όλα τα guidelines. Αυτό που λένε είναι ότι φαίνεται ότι στη χρόνια φάση δεν έχει νόημα να βάζει ένα ασθενή σε έλξη. Ίσως αυτό η βελτίωση γίνει στο acute phase, στην οξία φάση. Άρα ασθενής με χρόνια φάση, ίσως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι να το βάζει σε έλξη είναι λίγο χωρίς αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στις αντλίες καινού. Ακόμα χειρότερα τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε, οι περισσότερες σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Φτωχά τα αποτελέσματα. Νομίζω και στην καθημερινή πρακτική πλέον η αντλία καινού, άμα εξαιρέσουμε την αποκατάσταση μετά από χειρουργείο, αυτό το rehabilitation που πλέον είναι της μόδας, που έχει αρχίσει να μπαίνει η αντλία καινού, δεν ξέρω πόσοι χρησιμοποιούν εδώ πέρα αντλία καινού. Άρα τα guidelines αυτό λένε με λίγα λόγια, ότι να χρησιμοποιείτε μετά από κάποιο χειρουργείο. Και σημαντικό είναι, βλέπετε τώρα εμφανίζεται η λέξη grafting εδώ πέρα. Έχει δείξει ότι ίσως η αντλία καινού, όταν βάλουμε το graft για τη βελτίωση. Άμα βάζετε grafting σε περονιακή χειρουργία, εκεί η αντλία πραγματικά είναι το καλύτερο από όλα. Είναι πολύ πιο φυσικό, πολύ πιο μαλακό. Δεν μπορεί να τραυματίσετε το χειρουργικό σας πεδίο. Έτσι είναι πολύ καλό. Τώρα ο κύριος Καλυβιανάκης. Λοιπόν, okay. Άρα θέλουμε να δώσουμε, που είπαμε, από την πρώτη στιγμή η PDE5 να αυξάσουμε την αιμάτωση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα,
πότε θα κάνουμε τα ακουστικά, πότε θα ξαναδούμε τον άρρωστο κτλ. Και σε ποιον θα τη δώσουμε, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι στην οξία φάση. Έτσι. Λίγοι. Οι μισοί πονούν. Οι άλλοι, ο υπέρηχος. Πώς, Δημήτρη, θα το διακρίνουμε? Θα ξεκινήσω λίγο με αφορμή αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι θα κάνουμε ένα υπερηχογράφημα, αλλά τι θα δούμε, είχε την απορία. Η αλήθεια είναι δεν έχω καταλάβει ποτέ, και λέω για ένα τυπικό ουρολογικό ιατρείο που βλέπει πολλά ουρολογικά περιστατικά και που συνήθως οι περισσότεροι έχουν ένα υπέρηχο δίπλα τους. Όλοι οι ουρολόγοι, τουλάχιστον η μεγάλη ψηφία, παραδόξως έχουν ένα φόβο να κουμπίσουν τον υπέρηχο στα έξω γεννητικά όργανα. Ενώ νιώθουμε μια σχετικά μεγάλη ασφάλεια να δω ένα νεφρό και να διαγνώσω ένα νεφρό, το οποίο νομίζω πολύ πιο δύσκολο, έχουμε ένα φόβο σε ένα εξωτερικό όργανο με μια κεφαλή linear. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια υψηλή συχνότητα linear κεφαλή. Δεν έχουμε ιδιαίτερη παθολογία στα έξω γεννητικά όργανα για να μας μπερδέψει και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ εύκολο που πρέπει να το βάλουμε στη ρουτίνα μας. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μικονιάτης, η αλήθεια είναι ότι στις κατευθυντήριες οδηγίες δεν υπάρχει επίσημα στάση ότι πρέπει όλοι οι άρρωστοι να υποβάλλονται σε υπέρηχο. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε σήμερα την παράμετρο ότι πολλές φορές το απαιτεί και ο ίδιος ο άρρωστος. Δηλαδή, το μαγικό το χέρι που εσύ έβαλες πάνω μου και θα μου πεις ότι αυτό είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Οπότε μπορεί και να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι αν έχουμε τη δυνατότητα, θα πρέπει σιγά σιγά να το υιοθετήσουμε. Τώρα, ας δούμε λίγο τι θα δούμε σε ένα φυσιολογικό πέος. Εδώ είναι τα σειραγκώδη σώματα. Σε επιμήκη και σε εγκάρσια τομή, βλέπουμε μέσα την αρτηρία και πρακτικά ο εινώδης χιτώνας θα φανεί σαν μια ισοηχοϊκή ζώνη η οποία περιβάλλει τα σειραγκώδη σώματα. Είναι τόσο απλό. Αυτή δηλαδή είναι η τυπική εικόνα που θα δούμε σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχίστε να κοιτάτε και το πέος με όλα, να εξοικειωθείτε με την φυσιολογική δομή και όχι στην εγκάρσια, στην επιμήκη τέτοια, του εινώδη χιτώνα. Να εξοικειωθείτε με την εικόνα για να μπορείτε να διακρίνετε κάτι διαφορετικό από το φυσιολογικό. Τώρα, αυτά που θα πούμε λίγο παρακάτω για την νόσο του Περονή δεν ισχύει για όλους τους αρρώστους, οπότε εμείς θα πρέπει να ακούμε πάντα τον άρρωστό μας. Υπάρχει πιθανότητα ένας άρρωστος να έρθει πολύ νωρίς να περιγράψει ένα σύμπτωμα, υπερηχογραφικά να μην βρούμε τίποτα και κλινικά να μην βρούμε τίποτα, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άρρωστος δεν έχει νόσο Περονή. Μπορεί να είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν έχουμε ευρήματα, δεν θα τον πούμε φύγε, η ιδέα σου είναι για τα σχετικά. Έλα να σε ξαναελέγξω σε ένα μήνα ή σε όσο χρονικό διάστημα εμείς θα θεωρήσουμε δόκιμο. Τώρα, στην οξία φάση. Αν είναι πολύ νωρίς, πραγματικά μπορεί να μην υπάρξει κανένα εύρημα, τόσο κλινικά όσο και περιχογραφικά. Αν προκαλέσουμε στήση, αυξάνουμε σε αυτή την πολύ οξία φάση να έχουμε κάποιο περιχογραφικό εύρημα, που συνήθως θα έχουμε μια υποηχογενή, ισοηχογενή ή περιχογενή πάγχυση, η οποία είναι εντοπισμένη χωρίς επασβεστώσεις. Αυτό μπορείτε να το πιάσετε. Τον κάνατε καλά. Εάν μπορέσετε να διακρίνετε για να πιάσετε αυτό και να μην πείτε τίποτα δεν έχεις, να μάθετε να το βλέπετε αυτό, τον κάνατε καλά. Είναι η φάση που γίνεται εντελώς καλά. Συνήθως με τη στήση έχουμε καλύτερο κοντράστ μέσα από τα σειραγκώδη σώματα, οπότε πιο εύκολα μπορούμε να απομονώσουμε και να εντοπίσουμε μια τέτοια βλάβη στον υπέρηχο. Όσο περνά τώρα ο καιρός, αρχίζουμε και θα βλέπουμε στην πλειοψηφία των ασθενών, δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους. Θα αρχίζουμε και θα βλέπουμε κάποιες επασβεστώσεις, οι οποίες δεν έχουν συνοχή, βλέπουμε μέσα και λίγο πιο φυσιολογικό εινώδη χιτώνα και εδώ μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν κάποια υπερηχογενή στοιχεία μέσα στη βλάβη. Ακόμα μπορούμε να σταματήσουμε τα πράγματα και να τα αναστρέψουμε. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει η επόμενη εικόνα ότι αυτό που θέλουμε να σταματήσουμε. Δεν περιμένουμε αναστροφή της κλίσης. Και όσο περνά ο καιρός και μπαίνουμε σε χρονιότητα, πρακτικά μπορεί να αρχίζουμε να βλέπουμε σε πολλούς ασθενείς κάποιες τέτοιες εικόνες. Μια έντονη ίνωση. Εδώ τώρα αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι, αλλά είναι πλέον αδιάφορο. Έχει τελειώσει η ιστορία. Και αν το δούμε στους 6 μήνες, δεν έχει νόημα να λέμε σε αυτόν τον άρρωστο ότι θα περιμένουμε να περάσουν οι 12, οι 18, να σου δίνουμε φάρμακα για να. Νομίζω ότι το μάλλον έχει ξεκαθαρίσει το. Αυτός ο ασθενής είναι. Το κάνεις με το που ήρθε, του λες πάμε την επόμενη εβδομάδα για χειρουργείο, άμα θέλεις, για να το διορθώσουμε. Δεν υπάρχει λόγος αναμονής. Εδώ βλέπουμε κάποιες άλλες εικόνες. Μπορεί να υπάρχουν πλάκες σε συνέχεια. Καμία με τις στιχτές στις νησίδες.
Α, εδώ πέρα και έχει κάποιες. Όταν βλέπετε τις νησίδες, έτσι, τις λευκές νησίδες, εκείνη είναι η φάση που πρέπει και άμεσα πήγαινε να κάνουν τα ακουστικά. Να μην ενωθούν, άμεσα να πάρουν αυξηθεί αιμάτωση, να μην γίνει, να μην σχηματιστεί η πλάκα. Η πλάκα σχηματίζεται από νησίδες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους. Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και ανάμεσα. Δεν σημαίνει πάντα ότι είναι στην... Βέβαια. Όπως είπε ο Γιάννης, συνήθως είναι ραχιαία και στην πλάγια επιφάνεια, αλλά μπορεί να δούμε και ανάμεσα στα σεραγκώδη σώματα να σχηματίζονται οι πλάκες ή και στην κοιλιακή επιφάνεια του... Πολλές φορές, μάλιστα, όταν γίνει στο σέπτουμ, δεν έχει κλείσει, αλλά πιάνουν το στο τη σκληρία. Ναι. Στο μικρόφωνο. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, ψηλαφά στην βλάβη, είναι έντονη στην ψηλάφιση, δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πούμε, μια σκληρία η οποία μπορεί να επεκτείνεται, ας πούμε, και κατά μήκος όλου του πέους, και στον υπέρηχο βλέπεις τις στικτές επασβεστώσεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν βλέπεις τις μεγάλες τίποτα πλάκες που θα περίμενες να τίποτα. Δεις. Βλέπεις, όχι, βλέπεις επασβεστώσεις τίποτα στικτές, σαν την πρώτη εικόνα. Μπορεί να μην δεις καμία επασβεστώση, αλλά θα δεις την πάχυση του εινόδη χιθώνα. Είναι η βλάβη που είπαμε, οι πρώτες που δείξαμε. Οι οποίες είναι το καλύτερο στάδιο για να πιάσεις τη βλάβη και να παρέμβεις θεραπευτικά. Άμα πιάνετε κάτι με το χέρι, προσπαθήστε εκεί που το πιάνετε να παιδευτείτε για να το δείτε στον υπέρηχο. Έχει αλλίωση. Και είναι λογικό, δεν μπορεί ο υπέρηχος σε κάτι το οποίο ψηλαφάς να μην σου δείχνει κάποια διαφορά στην απεικόνηση. Όχι, αυτό λέω. Δείχνει διαφορά, αλλά δεν είναι αυτό το έντονο που θα περίμενες. Δηλαδή, ψηλαφητικά είναι τόσο έντονο που νιώθεις ότι έχουμε πάει σε χρονιότητα. Δεν πονάει, δεν. Είπαμε και στην αρχή. Δράση. Ναι, νομίζω ότι δηλαδή, θα βρει. Εμπιστευόμαστε τον υπέρηχο, όχι την ψηλάφιση εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα βρει πλάκα και βρει ένα πράγμα. Ναι, μπράβο. Εκείνο, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό είναι. Εκεί πέρα, μα ναι, και ακριβώς σου λέει τρέξε. Όσο πιο σκληρό γίνεται αυτό που ψηλαφάς, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για αναστροφή. Να το πω έτσι λίγο σαν κοντροειδός, έτσι. Ότι αυτά τα ευρήματα ισχύουν σε μεγάλη κατηγορία ασθενών. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι, δεν είμαστε δογματικοί, ότι σε όλους τους ασθενείς θα είναι αυτή η εξέλιξη της πλάκας τους. Όπως υπάρχουν και νόσο περονιού, όπου ποτέ μπορεί να μην έχουν περιχογραφικά ευρήματα. Για παράδειγμα, σε αυτό που είναι δίχην κλεψίδρας, που υπάρχει πρακτικά μια λέμπτη στο εινόδη χιτώνα, και αυτό νόσο περονιού είναι, οι περιχογραφικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Στη βιβλιογραφία βρίσκει κανείς που θα μετρήσουν με πολύ καλές κεφαλές κάποιες λεπτήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς. Απλά λέμε την πλειονότητα των ασθενών. Πάντα υπάρχουν οι... Για να καταλάβω, θα ξεκινήσουμε τον υπέρηχο με το οποίο σε χάλασε και αν δεν βρούμε ευρήματα θα προκαλέσουμε στήση για να δούμε καλύτερα. Όχι, σε χάλασε όχι, μόνο. Σε χάλασε όλες μόνο. Απλά χάλασε. Είπαμε ότι σε πολύ πρώιμο στάδιο που μπορεί να μην έχουμε κανένα εύρημα, το δόκιμο είναι δεν θα πούμε στον ασθενή δεν έχει τίποτα, έλα σε ένα μήνα να σαν ξαναελέγξω. Απλά σε εκείνη τη φάση είπα ότι αν προκαλέσουμε στήσεις στο πέος, αυξάνουμε την πιθανότητα να βρούμε μια μικρή βλάβη που στη χάλαση δεν την εντοπίσαμε. Αλλά δεν είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε υποχρεωτικά. Στην Περονιέ, άμα έχετε, μάλλον γενικά στη αισθητική λειτουργία, άμα κάποιος έχει πολλά λεφτά να ξοδέψει στον υπέρηχο, το μόνο που θέλει είναι να πάρει την Jaguar για το πέος. Ποια είναι? 15 κεφαλή. Το μόνο που θα σας δώσει διαφορά. Με 15 πλέον κεφαλή, έτσι, μπορείς να δεις και πυκνότητα. Είναι το καινούριο trend. Πυκνότητα αισθητικού ιστού και να διακρίνεις πλέον ότι αυτοί που κάνουν αισθητική λειτουργία αρχίζουν και κάνουν καινοτόπια. Χάνουν κύτταρα, κυταρικές δομές. Και μπορούμε και το παρακολουθούμε και τώρα γίνονται και με το Cialis που να δίνεις να δούμε κατά πόσο και έχουν παρατηρήσει ότι λίγο αυξάνουν και κλείνουν, μειώνονται αυτές οι τρύπες, αλλά μόνο με από 15 θέλεις. Χαμηλότερα δεν γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Στη χρόνια φάση πάντα θα βλέπουμε ασβεστώσεις? Όχι, είπα και προηγουμένως ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους ασθενείς. Υπάρχει όμως ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών που δεν θα έχουν αυτή την πορεία. Εκεί θα συνεκτιμήσουμε και άλλους παράγοντες. Είπαμε, καταρχήν είναι το ιστορικό του ασθενή. Δηλαδή, αν έρθει ένας ασθενής ο οποίος πει: εγώ 3 χρόνια και το ξέρω και παρατηρώ αυτή την πλάκα μετάβλητη και δεν τη δούμε τόσο επασβεστωμένη, αυτό το πράγμα θα το αξιολογήσουμε. Δεν θα πούμε. Λίγο στο μικρόφωνο, Γιώργο. Πατάς το κουμπί. Από
την πρώτη φάση που έχουμε μια υποηχογενές έβριμα μέχρι το σχηματισμό των πρώτων νησίδων, ένας μήνας είναι. Για να του πούμε να ξανάρθει. Όχι, δεν θα του πείτε. Η παρακολούθηση, δεν ξέρουμε γιατί όλους τους βάζουν σε θεραπεία. Δεν έχω αφήσει για να δω τώρα, έτσι. Αλλά η παρακολούθηση είναι ένα τρίμηνο. Ανατρίμηνο. Τρεις μήνες το βάζει σε μία θεραπεία, λοιπόν, ανατρίμηνο. Και έχει τελειώσει, έχει άλλη. Όχι, δεν έχω. Ωραία. Λοιπόν, άρα για να πούμε τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό. Έρχεται, το ψηλαφάς, το κάνεις το υπέρηχο και βλέπεις ότι έχει στοιχεία είτε πόνο, είτε υπέρηχο, είτε ψηλάβει οτιδήποτε για οξία φάση. Τι κάνεις. Το πρώτο είναι που το βάζεις στο Σιάλις. Το πενταράκι. Έτσι. Λοιπόν, καθημερινό, οπωσδήποτε. Πόσο για ένα τρίμηνο μέχρι να το ξαναδείς. Το follow-up υπέρηχο, όπου θα βγάλετε οπωσδήποτε να δείτε την εικόνα σας. Με το όνομα σας το βγάζει ο υπέρηχος. Άμα ξαναγράψετε το όνομά του, παίρνεις. Πριν το αρχίσετε λοιπόν, έτσι. Με το που θα γράψει το όνομα θα το βγάλει. Βάιος, Βάιος. Κτύπα το προηγούμενο Βάιος και φάε 2 λεπτά να τα παρατηρήσεις λίγο. Για να τα αποτυπνά, τα έχεις φρέσκα, τι ψάχνεις να βρεις και πώς ήτανε, για να κάνεις τη σύγκριση του παλιού με το καινούριο. Νούμερο 1. Σε αυτό το τρίμηνο, λοιπόν, επιμηκυντή, άμα θες να τα κάνεις όλα. Επιμηκυντή, 1 ώρα την ημέρα. Ποιος είναι ο επιμηκυντής? Εγώ πηγαίνω με τον, πώς λέγεται, Μίστερ Περονιέ, ο τέτοιος, αυτός που έχει και FDA απρόβα. Όχι ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι, αλλά αυτό επειδή έχει και... Έχει FDA έγκριση για Περονιέ, είμαι πιο κατοχυρωμένος. Οπότε λέω γιατί από το ίντερνετ τους λέω και το αγοράζουν. Ο Ανδροπερονί. Είναι Ανδροπερονί. Της Ανδρομέντικαλ. Οκ. Τίποτα. URL το αγοράζουν μόνοι τους από το διαδίκτυο, έτσι. Γιατί αυτόν, ο μόνος λόγος είναι γιατί αυτός έχει παράσει FDA και λέω ότι δεν θα στο στραγγαλίσει, το υλικό δεν ξέρω τι είναι αυτό που τραβάει το πέος, γιατί να μην βάλω αυτόν. Αυτό μόνο. Λοιπόν, στο Andrology έχουμε δείξει και άλλους, αυτούς που ρουφάει σαν vacuum και τα λοιπά, να μην μπούμε σε αυτά, για κάποιους οι οποίους ενοχλεί το τράβηγμα. Και το τρίτο είναι θα κάνω ακουστικά. Τι ακουστικά κάνουμε, δεν ξέρω ακριβώς το πρωτόκολλο. Αυτό που κάνω είναι κάνω σε όλο το πέος, αυτό είναι σίγουρο, και αυτό που έχουμε σαν πρωτόκολλο εμείς, ότι κάνουμε 6 μια φορά την εβδομάδα, για 6 εβδομάδες, το βλέπουμε στο τρίμηνο, και άμα δούμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, μπορούμε να επαναλάβουμε μετά στο επόμενο τρίμηνο. Δεν έχω... Ναι. Είναι αντίστοιχο ό,τι κάνετε για την εβδομάδα. Όχι. Κάνουμε 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, 12. Το 6 το έχω μόνο για την Περονιέ. Τώρα ο κύριος Στέτης μου ανέτρεψε. Το είχα για την προστατήτη, ο κύριος Μικονιάτης, λόγω του ότι κάνει τη διατριβή του. Τώρα μου λέει ότι τα αποτελέσματά του κάνοντας 2 φορές την εβδομάδα γίνεται πιο γρήγορα, φεύγει ο πόνος. Οπότε λέει το καινούριο πρωτόκολλο, επειδή έβγαλε τα αποτελέσματα, θα το κάνουμε με 2 φορές την εβδομάδα 6, για να φεύγει ο πόνος σε 3 εβδομάδες. Και επίσης έχω μία λογική, η οποία είναι εντελώς αυθαίρετη. Κάνω 1 την εβδομάδα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μετά ριζική προστατεκτομή. Γιατί θεωρώ ότι θέλω μία ήπια ενεργοποίηση μακριού βαθμού. Και κάνω ανατρίμηνο, τους κάνω 6 μία φορά την εβδομάδα, μετά αφήνω να περάσει ένα τρίμηνο, τους ξανακάνω. Ναι, τα μοιράζω έτσι και ενεργοποιώ κάθε τόσο τους μηχανισμούς, αλλά αρχίζοντας από, εάν ένας μου ήρθε αργά, θα το κάνω σε ρί. Έχω χάσει ήδη το χρόνο και δεν είναι ακόμα στη φάση του τραύματος που να ζορίζει το οργανισμός. Αλλά αυτά είναι όλα θεωρητικές σκέψεις, τίποτα άλλο. Λοιπόν, άρα μπήκαμε στο νόημα. Κάποια ερώτηση πριν κλείσουμε. Θα πάμε όλοι τώρα για τη φωτογραφία, την ετήσια που βγάζουμε έξω. Μας περιμένει ο κ. Αποστολόπουλος. Η ερώτηση που μου έκανε ο άρρωστος στο ιατρείο. Κάνοντας κάποια θεραπεία με ακουστικά, μπορώ να παίρνω σε άλλες παράλληλα? Φυσικά. Μπορώ να έχω επαφή? Φυσικά. Επιβάλλεται η επαφή για την αιμάτωση. Αλλά τους λες 2 πράγματα. Θα ελέγχεις άμα έχεις υγρό, υγρά τα μεγάλα χείλη του κόλπου. Αλλιώς απαγορεύεται να κάνεις προσπάθεια να μπεις για να μην φάει το ζόρι και πες τους ότι μετά, άμα μπεις μέσα και μετά, είναι τόσο μαλακός μέσα ο κόλπος που κάνει ό,τι θέλεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην είσοδο και επίσης όταν η γυναίκα είναι πάνω, τα χέρια σου τα έχεις στη λεκάνη για να ελέγχεις τις κινήσεις.
Έτσι. Λοιπόν, άλλο. Παρακαλώ. Μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία, κλείνουμε. Από όλους τους παθοφυσιολογικούς παράγοντες που συμμετείχαν στον καταράκτη των γεγονότων, ποιον θα αφαιρούσατε για να μην έχουμε εξέλιξη στην πλάκα? Α, εγώ δεν αρχίζω καμία θεραπεία, πλέον το έχω κόψει. Ίσως έχω και την πολυτέλεια, έτσι, να διαλέγω τους ασθενείς μου. Άμα δεν ρυθμίσεις, σου λέω, άμα δεν ρυθμίσεις το ζάχαρο σου, έτσι, εγώ δεν αναλαμβάνω σου καν θεραπεία. Τρώω τα μούτρα μου. Έχω βαρεθεί. Ο άλλος είναι, λέει, μια είναι 3,5, μια είναι 1,5, μια είναι ό,τι να είναι. Λέει, δυστυχώς δεν μπορώ να το ρυθμίζω. Λέει, ποτέ, ποτέ. Και δεν ασχολούμαι. Ξέρω ότι πρέπει, αλλά δεν ασχολούμαι. Γιατί να αποτύχω? Θα αποτύχω, τίποτα δεν θα τον πιάσει. Άμα δεν το ρυθμίσεις, είσαι καταδικασμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Άμα το ρυθμίσεις ένα, μπορούμε να σε βοηθήσω. Και δεν, έχω σταματήσει πλέον. Δεν γίνεται. Αποτύχανα συνέχεια. Συνέχεια. Αποτύχανε γιατί αυτός δεν ρυθμίζει το ζάχαρό του. Δεν το θέλω, πια κουράστηκα. Είναι και τζάμπα να ξοδεύεται κιόλας. Γιατί να τον ξοδεύεις τον άνθρωπο? Α, σας τα φάει σε μακαρονάδες αφού θέλει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε όλοι για τη φωτογραφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπροστά πάμε όλοι.